σας πω ότι πρέπει να γίνουμε παραγωγική χώρα. Είμαστε παραγωγική χώρα. Όχι. Γιατί? Γιατί είχαμε ιδεολογία όλοι στο δημόσιο γιάραγμα. Τον προϋπολογισμό για το 2017 ενέκρινε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Τα έσοδά του προϋπολογίστηκαν σε 94,8 εκατομμύρια ευρώ και τα έξοδά του σε 105,2 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαφορά να καλύπτεται από το εκτιμόμενο ταμιακό υπόλοιπο του 2016. Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης αναφέρθηκε στην περικοπή κατά 67% των αναπτυξιακών πόρων των περιφερειών, αλλά και στην ανάγκη που υπάρχει ώστε οι περιφέρειες να κρατήσουν τον τόπο στις δύσκολες καταστάσεις που διερχόμαστε, ζητώντας από όλους να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό. Ο Περιφερειάρχης έκανε εκτενή αναφορά σε παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει η Περιφέρεια της Ηπείρου σε ζητήματα αγροτικής ανάπτυξης, για τον τομέα της υγείας, για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, για τη συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς, για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλα. Υπογράμμισε τέλος ότι είναι περισσότερα αυτά στα οποία συμφωνούν οι παρατάξεις από ότι αυτά που διαφωνούν, τονίζοντας ότι για να βγούμε από την κρίση πρέπει να γίνουμε παραγωγική χώρα. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς πρέπει, όπως και ο πρώτος βαθμός, στις δύσκολες καταστάσεις να κρατήσουμε τον τόπο. Να μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα να ρολάρει η όλη κατάσταση. Όχι με την έννοια που βάζει ο κύριος Κοτσαντής, ότι εμείς γινόμαστε τα μπαστούνια της εκάστοτε εξουσίας, αλλά σεβόμενοι όλον τον τόπο που εμάς θα δει το πρωί ο κάθε πολίτης εδώ, εφόσον είμαστε παρόντες, για να λύσει τα προβλήματά του. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα, ότι όλοι στην πολιτική, εγώ σέβομαι την ιδιαιτερότητα και την πολιτική σκέψη του καθενός, δεν θα την πω ιδεολογία, γιατί για μένα τέλειωσαν οι ιδεολογίες σήμερα. Όλοι ζούμε στην ίδια κοινωνία και ξέρουμε τι μας γίνεται. Στο 70, στο 80% συμφωνούμε μεταξύ μας. Αλλά πιανόμαστε στο 20% ή στο 30% που διαφωνούμε και κάνουμε το ελάχιστο μείζον. Κύριοι, στο σπίτι μας πώς κάνουμε την πολιτική? Έχουμε 1.000 ευρώ, θα ζήσουμε με 1.000 ευρώ. Έχουμε 500 ευρώ, θα ζήσουμε με 500 ευρώ. Έτσι πρέπει και το κράτος να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Εγώ δεν δέχομαι αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει το πολύ προσωπικό σήμερα. Έχει αυτή η πατρίδα τη δυνατότητα να έχει τόσους υπαλλήλους? Βάλτε το μυαλό κάτω και αποφασίστε. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να γίνουμε παραγωγική χώρα. Επί της ουσίας, εμείς είμαστε εδώ για να λύσουμε όλα τα θέματα και στη συνεργασία. Και σε κανέναν συνάδελφο που είδε κάτι δεν αρνηθήκαμε να είμαστε δίπλα. Γιατί είπα από αυτό που ξεκίνησα, το 70 με το 80% συμφωνούμε μεταξύ μας. Πιανόμαστε από τις ιδιαιτερότητες και τις λεπτομέρειες και ψαγνόμαστε. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Θέλω να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό. Ας είναι μαζεμένος όπως είναι και στα σπίτια μας. Σκληρή κριτική τώρα στην Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου για τον προϋπολογισμό άσκησαν οι αντιπολιτεύσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τονίζοντας το ασφικτικό θεσμικό πλαίσιο αλλά και τους καθυλωμένους πόρους. Πολλά πράγματα που έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες τοποθετήσεις όσον αφορά τους προϋπολογισμούς, νομίζω ότι ισχύουν, εξακολουθούν δυστυχώς να ισχύουν και σήμερα. Το πρώτο στοιχείο που θέλουμε να σημειώσουμε είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι τόσο ασφικτικό για την τοπική αυτοδιοίκηση και, αν θέλετε, οι πολιτικές που ακολουθιόνται ακόμα απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι τέτοια που δεν αφήνει, δημιουργεί ένα ασφικτικό πλαίσιο και δεν αφήνει την τοπική αυτοδιοίκηση να αναπτύξει το πραγματικό της ρόλο και να συμβάλλει στην επίλυση κοινωνικών, τοπικών και αναπτυξιακών προβλημάτων. Και μέσα στο πνεύμα αυτό δεν περιμένουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό το σημερινό να δώσει λύσεις και απαντήσεις αυτού του είδους στα ζητήματα, πολύ περισσότερο όταν οι πόροι παραμένουν καθυλωμένοι στα ίδια επίπεδα για χρόνια και μειώνονται. Πρώτο λοιπόν επιτακτικό θεωρώ αίτημα και ζήτημα που μπαίνει μπροστά στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι να προβάλλει το αίτημα της θεσμικής αναθεώρησης
όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, και δεύτερο να διεκδικήσει τους πόρους εκείνους που πρέπει και πρέπει να αποδίδουν σε αυτή για να παίξει το ρόλο. Για να είναι αξιόπιστος ένας προϋπολογισμός, πρέπει να πληρεί τις βασικές αρχές του ισοσκυλισμού, του ισοσκυλισμού, του ρεαλισμού και του εφαρμόσιμου. Ο ισοσκυλισμός κάτω από το καθεστώς σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, με τα αυξημένα μέτρα παρακολούθησης, επιτήρησης και ασφυκτικού ελέγχου, όπως είναι το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας, η στοχοθεσία, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, υποχρεωτική πλέον πληρωμή των έργων προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με ηλεκτρονικές εντολές κλπ., μπορούμε να πούμε ότι είναι διασφαλισμένος. Το κατά πόσο όμως ένας προϋπολογισμός που εξαρτάται άμεσα από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και από την κεντρική κυβέρνηση που αδυνατεί να δρομολογήσει αναπτυξιακές πολιτικές, μπορεί να είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος, αποτελεί σήμερα ζητούμενο.